Η αόρατη τιμοπολαπλής κλήρυνση είναι το σύνθημα της φετινής καμπάνιας για την Παγκόσμια ημέρα κλήρυνσης κατά πλάκας, όπως καθιερώθηκε η 30η Μαΐου. Στόχος αυτής της ημέρας είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τα αφανή συμπτώματα της κλήρυνσης κατά πλάκας και την αόρατη για τους άλλους επίδραση που έχει η νόσος στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων που πάσχουν από αυτήν. Υπολογίζεται πως ένας στους 1.000 Έλληνες πάσχει σήμερα πως κλήρυνση κατά πλάκας. Τις τελευταίες 2 δεκαετίες, σύμφωνα με τον καθηγητή νευρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σωτήρη Γιαννόπουλο, φαίνεται πως υπάρχει μία αύξηση των ασθενών που διαγιγνώσκονται με κλήρυνση κατά πλάκας και μάλιστα και σε μικρές ηλικίες. Ωστόσο, προς το παρόν, η επιστημονική κοινότητα δεν μπορεί να απαντήσει με σαφήνεια εάν αυτή η αύξηση των περιστατικών κλήρυνσης κατά πλάκας οφείλεται σε συγκεκριμένους παράγοντες ή αν απλώς αυτή η αύξηση έρχεται ως αποτέλεσμα της διαγνωστικής πλέον δυνατότητας που υπάρχει για την συγκεκριμένη νόσο. Το μόνο σίγουρο είναι πως οι ειδικοί έχουν πλέον στην φαρέτρα τους όλα εκείνα τα θεραπευτικά όπλα για να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, επιβραδύνοντας έτσι την εξέλιξη της νόσου που οδηγούσε σε αναπηρίες πριν από μερικά χρόνια, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έχουν μια ποιοτική ζωή και αυξάνοντας και το προσδόκιμο επιβίωσης. Συχνότητα σήμερα υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα έχουμε γύρω στους 12.000 ασθενείς, στα 11,5 εκατομμύρια, ένας στους 1.000 περίπου, μια τέτοια αναλογία. Λένε ότι έχει αυξηθεί η συχνότητα την τελευταία 20ετία. Δεν ξέρω αν έχει αυξηθεί πραγματικά η συχνότητα ή αν πια τα διαγνωστικά μέσα είναι τόσα πολλά που την ανακαλύπτουμε, την ανοιχνεύουμε γρηγορότερα και καλύτερα. Οι ειδικές εξετάσεις και η μαγνητική τομογραφία μας δίνουν πια αυτή τη δυνατότητα. Δεν μπορεί να ζυγίσεις ακριβώς αν είναι η διαγνωστική ικανότητα που έχει αυξηθεί ή αν έχει αυξηθεί πραγματικά η συχνότητα, ο επιπολασμός. Ας μην λέμε τη λέξη επιπολασμός, είναι δύσκολο να την κατανοήσει ο πληθυσμός. Ο γενικός πληθυσμός έχει, αν πραγματικά έχει αυξηθεί η συχνότητα, αλλά ενδεχόμενα με την αυξημένη έκθεση πια στα τοξικά να έχουμε μια έξαρση των αυτοάνωσων νοσημάτων. Η αλλαγή που έχει γίνει η αλλαγή της αντιμετώπισης της νόσου έγινε πριν από μια 25ετία περίπου μέσα στις ιντερφερόνες που μειώσαμε τις υποτροπές της κατά 50%. Ήρθαν και καινούργια φάρμακα και τώρα πια μιλάμε για φάρμακα που αντιμετωπίζουν και την πρωτοπαθώς προϊούσα και τη δευτεροπαθώς προϊούσα. Είναι θέμα χρόνου να κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα. Γίνονται βέβαια με κάποιες διαδικασίες, μπορούμε να και τα χορηγούμε με βέβαια πολύ αυστηρές και με αρκετό έλεγχο, αλλά είναι νομίζω θέμα εξαμήνου το να κυκλοφορήσουν κανονικά και έχουν αλλάξει τελείως την πορεία της ασθένειας. Πια το αναπηρικό κοριτσάκι που ερχόταν στη 15ετία το ξεχάσαμε και το προσδόκιμο επιβίωσης δεν ξέρω να καταλαβαίνω την έννοια. Το προσδόκιμο δηλαδή, η επέκταση της ζωής των ασθενών με κλήρυνση κατά πλάκας είναι όμοια σχεδόν τελείως με τον γενικό πληθυσμό. Αυτό που κάνουμε είναι να μειώσουμε τις υποτροπές, να τις ελαχιστοποιήσουμε, ας το πούμε χοντρά, να την κοιμήσουμε την νόσο. Αυτό επιτυχάνεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με φάρμακα πρώτης επιλογής, δεύτερης και τρίτης, ίσως και τέταρτης επιλογής. Υπάρχει μια στρατηγική στην αντιμετώπιση της με αρκετά καλά αποτελέσματα. Και να ενδυναμώσουμε και τον ίδιο τον ασθενή ώστε να κινείται καλύτερα, αλλά αρχίζουμε πια να στρεφόμαστε και σε άλλους βοηθητικούς παράγοντες όπως είναι οι σύντροφοι και οι συνοδοί και οι φροντιστές και οι σύλλογοι που κάνουν ενημέρωση και εκδηλώσεις και όλα αυτά τα οποία βοηθάνε αυτούς τους ανθρώπους. Όλοι η γενιά των μονοκλωνικών αντισωμάτων πάνω κάτω αυτής της φιλοσοφίας είναι, γιατί τα τελευταία φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούμε είναι και τα πιο ισχυρά είναι μονοκλωνικά αντισώματα, τελείως στοχευμένες θεραπείες. Και το πώς θα εμπλακεί και η νανοτεχνολογία και άλλα πράγματα εγώ δεν είμαι σε θέση να τα ξέρω αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα και γνώση γι' αυτά.
Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κλίνησης κατά πλάκος, ο κύριος Γιαννόπουλος κάλεσε τους ασθενείς να στηρίξουν τις ενώσεις τους, όπως είναι η Ένωση Φίλων και Πασχόντων με σκλήρυνση κατά πλάκας Βορειοδυτικής Ελλάδος, έτσι ώστε όλοι μαζί από κοινού να διεκδικήσουν την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τόσο οι ίδιοι ασθενείς όσο και οι οικογένειές τους. Μάλιστα, ο κύριος Γιαννόπουλος δεν δίστασε να μιλήσει για ένα ανάλγητο ασφαλιστικό σύστημα απέναντι σε αυτή την κατηγορία των ασθενών. Να ισχυροποιήσουν τους συλλόγους τους και να διεκδικήσουν όσο γίνεται περισσότερο από το κράτος και από τα ταμεία ασφάλισης. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο λέω, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές περικοπές και δημιουργήσαν αρκετές δυσκολίες σε αυτούς τους ασθενείς. Το πρώτο είναι αυτό. Γιατί είναι κάτι το οποίο μπορούν να το κάνουν και περνάει από τα δικά τους τα χέρια. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι πλέον να μην φοβούνται την νόσο. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο ίδιο προσδόκιμο επιβίωσης με το γενικό πληθυσμό. Έρχονται φάρμακα για τις προϊούσες μορφές που ήταν αυτές που ουσιαστικά, ουσιαστικά δυσκολεύουν τη ζωή, γιατί οι με εξάρσεις και εφήσεις ουσιαστικά αντιμετωπίζεται πολύ καλά. Και εφόσον πια έρχονται και φάρμακα που αντιμετωπίζουν και αυτές τις μορφές, νομίζω ότι τα μηνύματα είναι πραγματικά αισιόδοξα και για τους ασθενείς και για τους συνοδούς, συντρόφους τους, ό,τι είναι. Έχουν μειωθεί δραματικά τα ποσοστά αναπηρίας. Βέβαια, από το χαλήνοτο που είχαμε πριν το 2010-2011, που όλοι παίρναν μεγάλα ποσοστά αναπηρίας, που φτάσαμε σε αυτά που φτάσαμε τώρα, νομίζω ότι είναι ανάλγητο. Είναι ανάλγητο προς αυτούς τους ασθενείς, γιατί και κόπωση έχουν και δυστυμία έχουν και μειωμένη αντοχή έχουν και όλα αυτά. Πέραν αυτής καθ' αυτής της νόσου υπάρχει και όλο το συναισθηματικό, ψυχολογικό κομμάτι γύρω, το οποίο τους περιορίζει, και νομίζω ότι έχουν γίνει ανάλγητα τα ταμεία.